Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε την επίλυση του δεύτερου θέματος Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2018 για το μάθημα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών του κ. Μινάδα Σιγκένη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η εκφώνηση είναι η εξής. Σας δίνεται τμήμα της μονάδας ALU ενός επεξεργαστή. Να δώσετε τα σήματα ελέγχου S0 έως S7 για την υλοποίηση των πράξεων. Αυτό που έχουμε να κάνουμε δηλαδή είναι να στείλουμε τα σήματα κάθε φορά στην κατάλληλη πύλη, ώστε να πάρουμε την έξοδο που επιθυμούμε. Όπως γνωρίζουμε από την ψηφιακή σχεδίαση, το χ, or, 0, δίνει χ. Και το χ, end, 0, δίνει επίσης χ. Με βάση αυτά, ας δούμε το πρώτο ερώτημα. Θέλουμε το AX or BX. Το AX βλέπουμε ότι υπάρχει στη θέση 0 του πρώτου πολυπλέκτη. Επομένως, σημειώνουμε S0, 0. Το BX βλέπουμε ότι υπάρχει σε αυτό το πολυπλέκτη και σε αυτό το πολυπλέκτη. Εμείς για ευκολία θα επιλέξουμε να τον πάρουμε από τη θέση 2. Για να προχωρήσει επομένως το σήμα του AX στον αθροιστή, το S1 και S2 πρέπει να είναι 0. Στον αθροιστή, το σήμα είναι το κρατούμενο, δεν είναι επιλογές, όπως είναι στον πολυπλέκτη. Επομένως, το κρατούμενο, το S3, είναι 0. Όπως είπαμε, επιλέγουμε το BX από τη θέση 2. Επομένως, θα πάμε αντίστοιχα και θα σημειώσουμε στο S6 0 και στο S7 1. Και τα παραπάνω σήματα θέλουμε να τα στείλουμε στην πύλη OR, η οποία βρίσκεται στη θέση 2. Επομένως, στο S4 θα βάλουμε 0 και στο S5 θα βάλουμε 1. Και έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να λυθεί αυτή η άσκηση, όπως είπαμε και πριν. Εμείς επιλέγουμε αυτόν που βολεύει πιο πολύ. Στο δεύτερο ερώτημα θέλουμε AX and BX. Το AX θα πάρουμε πάλι από την ίδια θέση. Επομένως, στο S0 θα σημειώσουμε 0. Το BX θα επιλέξουμε να το πάρουμε από τη θέση 1 του πολυπλέκτη. Επομένως, στο S1 θα σημειώσουμε 1. Και στο S2 θα σημειώσουμε 0. Τα σήματα προχωράνε στον αθροιστή και το κρατούμενο είναι 0. Θα επιλέξουμε να στείλουμε τα σήματα στην πύλη OR, δηλαδή στη θέση 2. Άρα θα σημειώσουμε στο S4 το 0 και στο S5 το 1. Και αντίστοιχα, για να βγει σωστό το αποτέλεσμα, το S6 και το S7 θα πρέπει να παραμείνουν 0. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να έχουμε αποφασίσει να στείλουμε τα σήματα στην πύλη AND. Στο S4 θα βάζουμε το 1, στο S0, στο S5 θα βάζουμε το 0. Τότε τα S6 θα έπρεπε να είναι 1 για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Στο γάμα ερώτημα θέλουμε να μεταφέρουμε το CX στο αποτέλεσμα. Θα πάρουμε το CX από τη θέση 3 του πολυπλέκτη και θα διαλέξουμε επίσης το 0 από τη θέση 1 του επάνω πολυπλέκτη. Επομένως, στο S0 θα βάλουμε την τιμή 1. Θα στείλουμε τα σήματα στον αθροιστή και το κρατούμενο θα είναι 0, επομένως στο S3 θα σημειώσουμε το 0. Για να επιλέξουμε το S6 από τη θέση 3 του πολυπλέκτη θα βάλουμε στο S1 το 1 και στο S2 το 1. Τα σήματα αυτά
Θα στείλουμε στην πύλη OR. Δηλαδή, θα σημειώσουμε στο S4 το 0 και στο S5 το 1. Και τα σήματα S6 και S7 θα πρέπει να μείνουν 0. Το επόμενο ερώτημα ζητάει να έχουμε το CX XOR CX. Εξ ορισμού, αυτή η πράξη κάνει 0. Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στείλουμε το 0 στο αποτέλεσμα. Διαλέγουμε το 0 από τον επάνω πολυπλέκτη, βάζουμε 1 στο S0. Από αυτόν τον πολυπλέκτη θα επιλέξουμε πάλι τη τιμή 0. Άρα θα πάμε στο S1 και στο S2 και θα βάλουμε 0. Στον αθρηστή το κρατούμενο θα είναι πάλι 0. Άρα θα σημειώσουμε 0 στο S3. Όλα αυτά θέλουμε να τα στείλουμε στην πύλη add, δηλαδή στο S4 ίσον 1 και S5 ίσον 0. Και τα σήματα S6 και S7 να παραμείνουν 0. Και έτσι στέλνουμε το 0 στο αποτέλεσμα. Στο τελευταίο ερώτημα, μπορούμε, όπως κάναμε πριν με το CX, να επιλέξουμε να στείλουμε στο result το AX και με τον ίδιο τρόπο να βγάλουμε τα σήματα. Με αυτόν τον τρόπο λύνεται το δεύτερο θέμα της εξεταστικής.